έδειξε. Η πρώτη ερώτηση είναι για τα συναισθήματα. Όσα του είπε χθες ο Ιβάν Σαββίδης, το κυριότερο ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την ομάδα και είμαι περήφανος για εσάς. Ήταν μια συνηθισμένη συνάντηση από αυτές που γίνονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και στον πρόεδρο. Μας συνεχάρει για το ότι έχουμε κάνει φέτος και για τις εμφανίσεις μας στο πρωτάθλημα. Είναι πράγματα που συμβαίνουν. Σίγουρα είναι πιο ξεχωριστό μια τέτοια συνάντηση γιατί πρόκειται για πριν τον τελικό. Αλλά είναι κάτι το οποίο συμβαίνει γενικά. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ είχε 14 χρόνια χωρίς τίτλο. Το ήθελαν πάρα πολλοί παίκτες όλη τη ομάδα και όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Φέτος χάθηκε το πρωτάθλημα, κλάβηκε το πρωτάθλημα, το θέλουν εξίσου πολύ, το θέλουν περισσότερο, πώς το νιώθουν. Ναι, σε κάθε διοργάνωση στην οποία συμμετέχουμε, μπαίνουμε για να την κερδίσουμε. Είναι κάτι το οποίο το αποδείξαμε με τις εμφανίσεις μας στο πρωτάθλημα και θα το αποδείξουμε και στο πόσο θέλουμε να κερδίσουμε και το κύπελλο. Δεν έχει καμία διαφορά με πέρυσι. Είναι ένας αγώνας ο οποίος μεγαλύτερη σημασία έχει το αγωνιστικό κομμάτι ή το ψυχολογικό κομμάτι. Όλα παίζουν ρόλο. Είναι ένα παιχνίδι, δεν έχεις δικαίωμα και περιθώριο να αλλάξεις ό,τι γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε όλα μαζί πρέπει να παίζουν το ρόλο τους και πρέπει να είμαστε σωστοί, πρακτικοί και να κερδίσουμε με ένα γκολ. Το συνέστημα του γεγονός ότι ο Βαρέλα σημείωσε ένα γκολ δεν το κυρώθηκε. Ο ΠΑΟΚ έχασε το ποτάμι από την ΑΕΚ. Αυτό πόσο ρόλο θα παίξει στην ψυχολογία εν ώψη του αγώνα της 12ης Μαΐου. Έχουμε συζητήσει πάρα πολύ για το τι συνέβη σε εκείνο το παιχνίδι. Όλοι έχουν δει, όλοι έχουν καταλάβει. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι μια άλλη διοργάνωση. Είναι ένα παιχνίδι, δεν μπορείς να το αλλάξεις. Δεν είναι σαν το πρωτάθλημα που έχεις όλη τη σεζόν μπροστά σου για να αποδείξεις ποιος είσαι και να πετύχεις το στόχο σου. Τώρα είναι ένα παιχνίδι και θέλουμε να το κερδίσουμε. Δεύτερος τελικός με ίδιους φιναλίστ. Αγωνιστικά, πώς βλέπεις τις δύο ομάδες? Ποιες είναι οι διαφορές σε σχέση με τον περσινό τελικό? Είναι δύο ανταγωνιστικές ομάδες, είναι δύο ομάδες που πάλεψαν για το πρωτάθλημα, είναι πάλι στο τελικό. Αυτό είναι το σίγουρο, εγώ δεν θέλω να συγκρίνω. Αν θέλετε να συγκρίνετε, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνετε εσείς. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για τον αντίπαλο, να μιλήσω για τη δική μας την ομάδα, για τη δική μας την οτροπία που θα είναι η ίδια και αυτό που είπα, αυτό που συμβαίνει για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Το ΑΚΑ είναι η έδρα της ΑΕΚ. Κανείς όμως από τον ΠΑΟΚ δεν το επικαλείται αυτό. Το έχουν αποδεχθεί, θα να παίξουν στην έδρα του αντιπάλου. Αυτό δείχνει και την πίστη ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Πρώτα απ' όλα όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι δίκαιο και καταλαβαίνετε και τους λόγους για το οποίο δεν είναι δίκαιο. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να κάνουμε το ίδιο παιχνίδι στην Τούμπα. Δεν γίνεται. Τη στιγμή που δεν μπορούμε να αλλάξουμε το τελικό και ο τελικός θα παιχτεί εκεί πέρα, θα μπούμε να παίξουμε κανονικά. Δεν αλλάζει τίποτα στην ψυχολογία μας και στην οτροπία μας. Μπαίνουμε για να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Διανύει ένα πολύ καλό διάστημα. Πέρυσι ήταν από τους καλύτερους του τελικού, είχε και για την προσωπική του αυτό. Μεγάλη συμβολή στην κατάξυση του τροπέου. Πώς αισθάνεται το ίδιο και αν είναι έτοιμος μετά τον τραυματισμό του? Είμαι καλά, ο τραυματισμός μου έχει ξεπεραστεί και είμαι έτοιμος για το παιχνίδι.